φόβος για το αύριο είναι και αυτό κάτι που ακόμα υπάρχει στο μυαλό μου, αλλά το αντιμετωπίζω βήμα, με όλους τους ανθρώπους που έχω δίπλα μου και με βοηθούν. Θέλω να κάνω πράγματα που θα με κάνουν εμένα ευτυχισμένη, θα κάνω τους ανθρώπους γύρω μου ευτυχισμένους και πράγματα τα οποία πριν για μένα και για πολλούς ήταν τετριμένα ή δεδομένα. Όπως ποια είναι αυτά? Θέλω να πω κάτι σχετικά με τον τρόπο που ο κόσμος με αντιμετωπίζει και πώς με έχει βοηθήσει εμένα. Και αντίστοιχα και εγώ πρέπει να το πω για να βοηθήσω άλλους ανθρώπους. Μέχρι και τη μέρα που εμφανίστηκα στο δικαστήριο με τη μάσκα, φοβόμουν πάρα πολύ την αντίδραση των ανθρώπων όταν θα με δουν με τη μάσκα. Και κάτι είχε τύχει να με δουν. Και προφανώς η εικόνα τους τρόμαζε. Γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι είναι αυτό που κοιτάζουν. Πλέον θέλω να πω ότι μου είναι πιο εύκολο εμένα να κυκλοφορήσω έξω με τη μάσκα. Γιατί λόγω της δημοσιότητας που έχει πάρει η υπόθεση, ο κόσμος όταν θα με δει, θα με πλησιάσει με αγάπη, με θαυμασμό και θα με κάνει να νιώσω πολύ όμορφα και πολύ φυσιολογικά.